Και στην Κωνσταντινούπολη τώρα, στο Μανώλη Κωστίδη, διπλωματικός πυρετός εκεί, Μανώλη. Κυριολεκτικά και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται για τις συναντήσεις του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η σημαντικότερη είναι βεβαίως με τον Τζο Μπάιντεν και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ακύρωσε τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Από χθες ο Τούρκος Πρόεδρος εξαφανίστηκε λοιπόν, και ξεκουράζεται. Έτσι, ναι. Ακριβώς και προετοιμάζεται για όλες τις συναντήσεις και με τον Μακρόν έχει, αλλά με τον Μπάιντεν πρώτα απ' όλα το θέμα των S-400 η Τουρκία δεν θα ήθελε να υποχωρήσει. Δεν υπάρχει σενάριο στην Τουρκία το να φύγουν κάπου αλλού οι S-400, τουλάχιστον αυτό λένε εδώ. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα μπορεί να βρεθεί, όπως λέει και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν, μια τεχνική λύση. Στη χειρότερη περίπτωση, οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί να μείνουν σε 400 να μείνουν απενεργοποιημένοι και βεβαίως από εκεί πέρα η Τουρκία να υποσχεθεί αγορά από άλλη χώρα, από τη Γαλλία και την Ιταλία ή τις ΗΠΑ, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα και να υπάρχει μια ισορροπία. Θα τα δούμε αυτά όμως. Θα είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις από τις ΗΠΑ. Το παραδέχονται και εδώ αυτό το πράγμα. Θα είναι και Λιβύη βεβαίως στην ατζέντα και λίγες μέρες πριν υπάρξουν αυτές οι επαφές θα πάει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, όπως μου πληροφορούν τώρα, στη Λιβύη. Με εντολή του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο Χουλουσία Καρ στη Λιβύη. Ακριβώς ήδη έχει φτάσει και αυτή την ώρα θα κάνει εκεί επαφές. Έχει σημασία αυτή η επίσκεψη, καθώς γίνεται λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Και βεβαίως ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας προφανώς θα στείλει και ένα μήνυμα και προς τη Γαλλία και προς την Ιταλία εκεί. Και βεβαίως και όσο για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κρατούν χαμηλές προσδοκίες εδώ. Παραδέχονται ότι έχουν μεσολαβήσει πολλές κρίσεις στο Ρουτς Ρέις, στον Εύρο, το προσφυγικό. Υπάρχει το Ελληνοεγυπτιακό μνημόνιο που έχει αλλάξει τα δεδομένα και αυτό γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.